Να σας ρωτήσουμε για αυτό που είναι πρωτοσέλιδο σήμερα. Εδώ εμφανίζεστε δύο διακεκριμένες γιατροί, επιστήμονες, να έχετε εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση. Τι έχει γίνει με το φάρμακο του Αρχιεπισκόπου? Ήρθε από την Αμερική το κοκτέιλ του κυρίου Τραμπ για τον Αρχιεπίσκοπο ή δεν ήρθε? Κύριε Παυλόπουλε, ακούστε, αυτό ήταν ένα θέμα που δεν ξεκίνησε έτσι για το φάρμακο από την Αμερική. Η ερώτηση ήταν από πληροφορίες, υπόθηκε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είπα το εξής, ότι το τι φάρμακα παίρνει και τι πρωτόκολλο ο Αρχιεπίσκοπος είναι θέμα των γιατρών του. Και ο κάθε ασθενής είναι ίδιος για τους, για τους γιατρούς. Ναι. Και μάλιστα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι. Τι θα πάρει. Όσον αφορά τώρα για τα μονοκλονικά, ναι, μπορεί ο Τραμπ να πήρε μονοκλονικά που αφορούν εκεί τη δική τους χώρα, την Αμερική, αλλά μονοκλινικές μελέτες έχουμε και εμείς εδώ. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Έγινε κάποια σύγχυση. Ναι. Αυτή ήταν η ιστορία. Και γράφει, μάλιστα υποτί, γράφει τα η εφημερίδα σήμερα η Εσπρέσο, που έχει μεγάλο αφιέρωμα στο θέμα, ναι, ότι άναψε φωτιές η αποκάλυψη της κυρίας Παγώνη, ότι δόθηκε η ίδια θεραπεία στον Αρχιεπίσκοπο, όπως και στον πρόεδρο Τραμπ. Όχι, δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι. Για πείτε Γι' αυτό μας. Έγινε σύγχυση και είπα ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι. Τα πρωτόκολλα που, ναι, η ομάδα των γιατρών δίνει σε κάθε ασθενή. Ναι. Και ο κάθε ασθενής είναι ίδιος γιατρούς και θα πάρει ό,τι χρειάζεται από την ομάδα που τον παρακολουθεί. Αυτό δεν απαντάει στο αν δόθηκε ή δεν δόθηκε όμως. Διότι το η ερώτημα είναι... ήταν από πληροφορίες. Η ερώτηση, ναι, που έγιναν είναι από πληροφορίες. Και λέω από πληροφορίες, όπως λέτε, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Το θέμα ήταν από πληροφορίες. Άρα δεν ξέρετε αν ήρθε ή δεν ήρθε. Όχι, από πληροφορίες είπανε. Και λέω από πληροφορίες είπατε. Αυτή, ναι, ήταν η απάντηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Διότι ετέθηκε σε πολιτικό ότι... επίπεδο το θέμα, αν είναι κανονικό, αν είναι και χριστιανικό, όλοι οι υπόλοιποι πολίτες να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή τη ζωή. Όχι, κύριε Παυλόπουλε, να ξέρετε και το διευκρίνησα αυτό. Μάλιστα. Ότι η ομάδα των γιατρών, οι ασθενείς είναι ίδιοι για όλους. Και το ξαναείπαμε και χθες. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο κάθε άρρωστος είναι ξεχωριστός για τον ασθενή, για τον γιατρό. Ο κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός. Και δεν γίνονται διακρίσεις. Το ξαναείπαμε αυτό και το έχουμε πει χίλιες φορές. Ωραία, κυρία Παγώνη, πρωτού πάμε στα ιατρικά που ενδιαφέρουν στον κόσμο περισσότερο. Αγωνία υπάρχει και για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που θέλετε και εσείς να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε μία σύγχυση και σε αυτό το θέμα. Είδαμε και την διαφορετική άποψη που έχετε και προσέγγιση και με τον κύριο Ξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στο αν οι ιδιώτες γιατροί βοηθούν και συνδράμουν στο έργο σας στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι, είχαν γίνει κάποιες ανακοινώσεις πριν μέρες, που τις ξέρετε, όπου ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είχε προτείνει για μισθούς 3.000, για μόρια ιδιαίτερα, για, ναι, να προσέλθουν οι γιατροί, οι ιδιώτες στα δημόσια νοσοκομεία. Εμείς όλες οι ενώσεις και η Ομοσπονδία και μάλιστα η ΕΙΝΑ που είναι το 50% σχεδόν της Ομοσπονδίας είχαμε κάνει ανακοινώσεις και είχαμε πει ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς το να βγαίνουν τέτοιες ανακοινώσεις με μισθούς κλπ. Δεν είναι σωστό. Όποιος γιατρός νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει, βεβαίως να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να βοηθήσει. Αυτό δεν που τονίσαμε είναι ότι οι μονάδες ιδιαίτερα εντατικής θεραπείας, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα, στις μονάδες εντατικής θεραπείας θέλουν γιατρούς και νοσηλευτές εξειδικευμένους. Και αυτό, ναι, το γνωρίζετε όλοι, ναι, και το έχουμε διευκρινίσει. Μας το λέτε διαρκώς. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί ο κάθε γιατρός, όπως εγώ, οποιοδήποτε, που εμείς έχουμε διασωληνωμένους στο τμήμα μας, σαν παθολόγους, να πάει σε μια μονάδα για να βοηθήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι στη μονάδα που ζητάν βοήθεια θέλουν γιατρούς που να ξέρουν 5 πράγματα για μονάδα. Επομένως, ο αριθμός που θα πήγαινε εκεί θα ήταν ένας αριθμός γιατρών, αναισθησιολόγων, παθολόγων, πνευμονολόγων εξειδικευμένους. Αυτό διευκρινίστηκε από εμάς και από την Ομοσπονδία και από τις ενώσεις ότι είναι οι μονάδες κάτι ιδιαίτερο.
Γιατί υπόθηκε ότι περίπου τους κάνατε bullying? Αυτό που θέλω να σας πω, ναι, το συζητήσαμε και χθες, κύριε Παυλόπουλε. Εάν ο κύριος Εξαδάχτυλος έχει στοιχεία από νοσοκομείο που πήγαν γιατροί και έγινε bullying, πραγματικά πρέπει να μας τα δώσει. Εμείς τα συζητήσαμε χθες και σαν ομοσπονδία και σαν ενώσεις και μάλιστα επικοινωνήσαμε, επειδή η έκκληση είχε κάνει περισσότερη στη Θεσσαλονίκη, και με την πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών στη Θεσσαλονίκη, η οποία το θέμα το έψαξε αν έγινε κάτι τέτοιο, ψάχνουμε και τις υπόλοιπες ενώσεις. Αν ο κύριος Ξαδάθλος έχει τέτοια στοιχεία, εμείς θέλουμε να μας τα δώσει. Αν όμως μιλάμε γενικά και αόριστα, αυτές τις δύσκολες στιγμές δυστυχώς είναι λυπηρό. Άρα δεν λέτε λοιπόν δεν ότι... Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν έχετε τέτοια καταγράφη. Ναι. Το ψάξαμε ειλικρινά από χθες. Αν λένε ότι ένιωσαν ανεπιθύμητοι. Γιατί εμείς ναι. με τους ιδιώτες δεν έχουμε με τους ανθρώπους κάτι να χωρίσουμε. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν μιλάμε, πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία. Απλά ακούγεται, είναι λίγο οξύμορο από τη μία να ζητάτε και δικαίως, και όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό. Και από την άλλη να γίνεται βούλη. Είναι δυνατόν. Και αν πραγματικά αυτό καταγγέλει ο ιατρικός σύλλογος, ο κύριος Εξαδάκτυλος, δεν το λέμε εμείς. Ναι, θέλω να σας πω ότι εμείς θα γράψουμε και ανακοίνωση. Αν πραγματικά υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, γιατί οι πρόεδροι των ενώσεων το έψαξαν, ήρθαμε σε επικοινωνία μαζί τους. Και μάλιστα εμείς ψάξαμε και εδώ στην Αθήνα. Και η Θεσσαλονίκη έψαξε. Αν υπήρχαν τέτοια γεγονότα. Ναι. Δεν έχουμε στοιχεία για τέτοια γεγονότα. Εάν όμως υπάρχουν, ναι. ειλικρινά, θα πρέπει να καταστηθούν. Δεν μπορεί έτσι να θίγονται ενώσεις ότι δημιουργήθηκε μπούλι σε ιδιώτες γιατρούς που πήγαν σε νοσοκομεία. Μάλιστα. Μακάρι, μακάρι κυρία Παγώνη. Βέβαια και είναι και πολύ σοβαρό να λέγεται αυτό δημοσίως, κυρία Παγώνη, και να αποκαλύπτει μία εικόνα εσωτερικής σύγκρουσης τώρα. Μα είναι δυνατόν να που δίνουμε μια πάρα μέρες, πολύ δύσκολη μάχη. Σε πολύ είναι δύσκολο δυνατόν. Τοπίο. Είναι δυνατόν αυτές τις μέρες να λέγονται τέτοια πράγματα ότι έγινε μπούλι σε γιατρούς? Αν πραγματικά όμως έγινε, εμείς θέλουμε τα στοιχεία. Γιατί το ψάξαμε από χθες. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Τώρα. Σε μάλιστα. καμία ένωση. Λοιπόν, είστε σαφείς. Πώς θα ανοίξουμε? Ποια είναι η εικόνα? Θα ανοίξουμε? Λοιπόν, τι λέτε εσείς? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μείωση των κρουσμάτων. Αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες και το περιμέναμε. Όμως η μείωση είναι τέτοια που δεν ακόμα έχουμε φτάσει σε έναν αριθμό για να πούμε ότι αύριο μπορούμε να ανοίξουμε. Όπως είχαμε πει από την αρχή, αυτό γίνεται σταδιακά με τη μείωση των κρουσμάτων. Δεν περιμένουμε το ίδιο από τον αριθμό των θανάτων και των διασωληνωμένων. Επειδή αναφέρονται σε προηγούμενες μέρες, σε προηγούμενο δεκαπενθήμερο, αυτό λίγο θα αργήσει και θέλει περίπου ένα δεκαήμερο. Ένα δεκαήμερο λοιπόν. Περίπου για τον αριθμό των θανάτων και των διασωληνωμένων. Ναι. Είναι ανησυχητική αυτή η αριθμή όντως. Ναι. Είναι ανησυχητική, αλλά πιστεύουμε σταδιακά με την τήρηση των μέτρων θα μπορέσουμε περίπου στο τέλος του μήνα, το βλέπω απίθανο να ανοιχτούν, να ξεκινήσουν τα μέτρα, να μειωθούν τα μέτρα. Ναι. Όμως την παραπάνω εβδομάδα, βλέποντας τα στοιχεία καθημερινά και αξιολογώντας τα στοιχεία, νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Δηλαδή εκεί 7 με 14 λοιπόν θα κρυθούν αρκετά. Είναι η κομβική αριθμή. Ωραία. Παρόλα αυτά, υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως το βλέπετε, να μειωθούν οι αριθμοί? Και αν μειωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι μπορούμε να ανοίξουμε με ασφάλεια? Εάν μειωθούν σταδιακά οι αριθμοί, κανονικά για να ανοίξουν τα πάντα, είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να φτάσουμε σε έναν αριθμό κρουσμάτων γύρω στο 500. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι δύσκολο. Θα γίνει όμως μια σταδιακή μείωση των μέτρων, γιατί πρέπει και τα μαγαζιά να ανοίξουν και ο κόσμος λίγο να βγει έξω. Υπάρχει και ένας ψυχολογικός παράγοντας που λέγεται, που δεν μπορούν να είναι κλεισμένοι συνέχεια όλοι μέσα στα σπίτια τους. Και αυτό το βλέπουμε και από τους ασθενείς που έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι, κυρία Παγώνη, αν είναι να ξανακυλήσουμε και να έχουμε... Μα δεν θα γίνει αυτό για να ξανακυλήσουμε, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό παρακολουθούν καθημερινά, κάθε μέρα όλα τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν. Η Επιτροπή παρακολουθεί κάθε μέρα τα στοιχεία και αξιολογεί τα στοιχεία. Ναι, το ερώτημα αυτό είναι, που έχουμε να πούμε... Το ερώτημα, κυρία Παγώνη μου, είναι αυτό που σας λέει τώρα, αν είναι εφικτό
να ανοίξουμε για γιορτές και ταυτόχρονα θα θέλαμε να ανοίξουμε, να τηρήσουμε τα μέτρα κιόλας στα μαγαζιά, πώς θα πάμε, πώς θα πάμε να ψωνίσουμε τα δώρα των παιδιών. Αυτό κύριε Παυλόπουλε, είναι ακροβασία τώρα, δεν είναι εύκολο το πράγμα. Το ξέρω, όπως το λέτε. Εκ των πραγμάτων θα έχει συνωστισμό. Γιορτές είναι. Ναι. Είναι όμως για τα μαγαζιά, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, όπως καταλαβαίνετε, πολύ δύσκολο να μην ανοίξει τίποτα. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχετε... Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τουλάχιστον υπάρχει μία μικρή μείωση, όπως το είχαμε πει, ότι από αυτή τη βδομάδα θα πρέπει να ξεκινήσει μία μείωση των κρουσμάτων. Και μάλιστα είδαμε και στην προχθεσινή εφημερία και στη χθεσινή ότι υπήρχε και μία μείωση των κρουσμάτων, όχι στις ΜΕΘ, μιλάμε για τους νοσηλευόμενους στα τμήματα. Ναι, ναι. Υπήρχαν, αυτούς τους αριθμούς τους έχουμε. Εν τω μεταξύ, ακούμε για μείωση και καθημερινά δείχνουμε τόσο τραγικούς αριθμούς, που βέβαια μόνο εσείς το ξέρετε που είστε ειδικοί. Εμείς επειδή τους έχουμε κάθε μέρα. Μπράβο, εμείς επειδή τους έχουμε κάθε μέρα και τους βλέπουμε, τους αριθμούς αυτούς και έχουμε μπροστά μας τους ασθενείς, μπορούμε καλύτερα να αξιολογήσουμε τα νούμερα. Όταν όμως είναι από μακριά αυτά τα πράγματα, εγώ σας καταλαβαίνω, είναι δυσκολότερο. Ναι, γιατί σας λέω στη Θεσσαλονίκη ακούω 633 νέα κρούσματα και ο άλλος σου λέει, μα γιατί συζητάμε για να ανοίξουμε, είναι πάρα και πολλά ακόμη. Δίκιο έχουν, μα έχουν δίκιο. Όμως ξέρετε κάτι, ότι εάν περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα, τουλάχιστον αυτή τη μία-δύο εβδομάδες, νομίζω σταδιακά ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει καταλάβει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε Χριστούγεννα λίγο καλύτερα. Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε καλημέρα πολύ. Σας. Να είστε καλά.